Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο λόγος σήμερα για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη Σιγκαπούρη. Θα μου πείτε πώς συνδυάζεται αυτό, αφού η παράδοση στην Σιγκαπούρη ποδοσφαιρική δεν είναι ιδιαίτερα έντονη. Έλα όμως που παρόλο που η ελληνική κοινότητα είναι πολύ μικρή, έχει όμως μια προπονήτρια στο ποδόσφαιρο στη Σιγκαπούρη. Ο λόγος για την Κατερίνα Φαλίδα που βρίσκεται μαζί μας για να μιλήσουμε για το έργο της ως προπονήτρια νέων στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Σιγκαπούρης, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα στη Νότιο Ασία στη Σιγκαπούρη και πώς μια Ελληνίδα μπορεί να βρεθεί στη Νότιο Ασία και να μεταφέρει τις γνώσεις της στα Ασιατόπουλα. Η πρώην ομοσπονδιακή προπονήτρια Κατερίνα Φαλίδα από τα ελληνικά γήπεδα αποφάσισε να μετακομίσει στην μακρινή Σιγκαπούρη και να γίνει Ασιάτισσα, αφού έγινε επικεφαλής προπονήτρια ενός εθνικού project στη Σιγκαπούρη με σκοπό την προώθηση του αθλήματος του ποδοσφαίρου στους νέους ανθρώπους. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εκεί της εμπιστεύτηκε τη γυναική εθνική ομάδα, παίζοντας ένα κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανάπτυξης του ποδοσφαίρου της ασιατικής χώρας. Η Κατερίνα Φαλίδα ξεκίνησε την πορεία της στο άθλημα ως τερματοφύλακας, έχοντας μάλιστα στο βιογραφικό της την Εθνική Ομάδα Γυναικών και τον Σύλλογο Καλυθέας. Η προπονητική μπήκε στη ζωή της το 2005, όταν και αποφύτησε από τα ΤΕΦΑ Αθηνών με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και έκτοτε εργάζεται στο ποδόσφαιρο και βρίσκεται ανελιπώς στους πάγκους. Πέρασε από τις ομάδες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, ενώ η ίδια υπήρξε επί σειρά ετών η προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων και από τον Νοέμβριο του 2022 έχει αναλάβει την προπόνηση αλλά και την καθοδήγηση των κοριτσιών της χώρας της Σιγκαπούρης που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Η Κατερίνα Φαλίδα είναι μαζί μας να κουβεντιάσουμε για το ποδόσφαιρο, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί την προπόνηση. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Στη Σιγκαπούρη πώς καταφέραμε και ήρθαμε? Πώς τα έφεραν τα πράγματα, ο Θεός, η ζωή? Μπορώ να πω ότι ήταν απρόπτο. Ήταν ξαφνικό μάλλον, όχι απρόπτο. Υπήρχε μια προοπτική συνεργασίας, ένα μεγάλο project που έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο Απρίλιο στη Σιγκαπούρη. Που αφορά το ποδόσφαιρο και το βρήκα πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα και σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία, οπότε πήρα την απόφαση και από τον περασμένο Νοέμβριο βρίσκομαι και εργάζομαι στη Σιγκαπούρη. Είχατε άλλη εμπειρία από ασιατικά κράτη? Γιατί η εμπειρία σας ήταν από Ελλάδα και από Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είχα, όχι. Οπότε οι προσδοκίες ερχόμενοι στην Ασία, ποιες ήταν οι σκέψεις? Παρθένο έδαφος, ναι. Πιστεύατε ότι θα αντιμετωπίσετε, για να πάμε μετά τι ακριβώς αντιμετωπίσατε? Η αλήθεια είναι ότι παρότι έχω ταξιδέψει αρκετά στην Ευρώπη και στην Αμερική και στη Μέση Ανατολή, έχω κάνει αρκετά ταξίδια και έχω δει και το πώς είναι το επίπεδο του ποδοσφαίρου, δεν είχα καμία προηγούμενη εμπειρία και γνώση και ανατροφοδότηση από το τι γίνεται στην Ασία, πέρα από το ότι παρακολουθώ τα δρόμενα του ποδοσφαίρου μέσα από την τηλεόραση, αγώνες κλπ. Προσπάθησα να εκμεύσω, να πάρω κάποιες πληροφορίες από ανθρώπους και από τον άνθρωπο που με έφερε σε επαφή
με το project και με ενημέρωση για το project. Και το feedback που είχα ήταν αρκετά θετικό, μπορώ να πω. Ήταν ένα καινούριο, πολύ ελπιδοφόρο project που αφορά στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Σιγκαπούρη. Και πήρα τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τη ζωή εκεί, το βιωτικό επίπεδο, το πόσο ασφαλές είναι να ζεις και να εργάσεις στη Σιγκαπούρη. Και νομίζω ότι η ανατροφοδότηση και από την μικρή έρευνα που έκανα, θεώρησα ότι είναι ένα πραγματικά πολύ ωραίο μέρος για να μετακομίσεις και να ζεις και να δουλεύεις και να εργάζεσαι. Άλλο τουρισμός, άλλο η μετανάστευση. Η δικιά σας μετανάστευση, τι θετικά και αρνητικά είχε. Έρχεστε στη Σιγκαπούρη, αλλάζετε τα πάντα όλα. Από κλίμα, σε πολύ ζεστό και υγρό κλίμα, από το ξηρό και μεσογειακό της Ελλάδας, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικές γεύσεις, διαφορετικοί άνθρωποι. Στον τρόπο που σκέφτονται, στον τρόπο που εκφέρουν τις σκέψεις τους ή το λόγο τους. Ποια ήταν η πρώτη, ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου και ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις? Προσπαθώ να θυμηθώ τις πρώτες μέρες. Νομίζω ότι ήταν λες και είσαι αφήσει ένα παιδάκι, το έχεις βγάλει στον κόσμο. Και ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι η Ασία και η Σιγκαπούρη είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα φυσικά και την Ευρώπη και το κλίμα και όσον αφορά την αρχιτεκτονική και τη δομή της κοινωνίας. Ακόμα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η βλάστηση. Θυμάμαι, περπατούσα στους δρόμους και κοιτούσα τα δέντρα. Μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση. Ένα δάσος. Το οποίο το έχουν μισό γκρεμίσει, το έχουν αποψηλώσει για να κάνουν τη Μεγαλούπολη. Τα κτίρια, όλα αυτά ήταν τελείως διαφορετικά από τη ζωή στην Αθήνα που ζούσα. Αλλά πραγματικά έτσι μου έκανε μεγάλο ενδιαφέρον. Μου κινούσε ενδιαφέρον. Μου άρεσε το διαφορετικό και αυτός ήταν και ένας λόγος που αποφάσισα να φύγω. Δύσκολη απόφαση, μεγάλη απόφαση. Πρώτη φορά που, παρότι έχω εργαστεί και έχω ταξιδέψει αρκετά έτσι, στο εξωτερικό, ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισα να μετακομίσω και να δουλέψω στο εξωτερικό. Είχε αρκετές, μπορώ να πω, στην αρχή δυσκολίες. Κυρίως και στο συναισθηματικό κομμάτι, τομέα, γιατί ξαφνικά αφήνεις τους ανθρώπους σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τη ζωή σου και πας κάπου που είσαι τελείως μόνος σου, τελείως μόνη σου. Πολύ μακριά από την πατρίδα. Πολύ μακριά, ένα ταξίδι που δεν είναι εύκολο να το κάνεις, ούτε εσύ, ούτε οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι γνωστοί σου και οι φίλοι σου. Αλλά νομίζω ότι περνώντας ο καιρός, γιατί οι πρώτοι μήνες ήταν αρκετά δύσκολοι στο να προσαρμοστώ, στο κλίμα, στη διαφορετική κουλτούρα, να μπορέσω να καταλάβω οι άνθρωποι πώς σκέφτονται και πώς μπορώ να βρω κώδικες επικοινωνίας μαζί τους. Σίγουρα και η γλώσσα ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας. Έχουν τη δική τους τη διάλεκτο κάποιες φορές. Είναι λίγο έτσι, θέλει λίγο καιρό να το συνηθίσεις. Όπως και αυτοί εμάς, που έχουμε μια ελληνική προφορά. Ακριβώς. Όταν μιλάμε τα αγγλικά. Ακριβώς. Και εντάξει, το φαγητό, υπήρξε εκεί ένα σοκ στην αρχή. Σου λείπουν οι γεύσεις οι μεσογειακές, οι ελληνικές. Ό,τι αφορά το φαγητό, η επικοινωνία που έχεις με τους ανθρώπους στη χώρα σου, είμαστε πιο άμεση, πιο... Δεν ξέρω αν θα ταιριάζει να πω εγκάρδι, αλλά είμαστε πιο εξωστρεφείς σαν άνθρωποι. Εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας. Εκεί είναι πιο συγκρατημένοι, είναι πιο, θα έλεγα, όχι κουμπωμένοι, αλλά όχι τόσο εξωστρεφείς. Παρ' όλα αυτά, μετά από τους πρώτους 2-3 μήνες, η προσαρμογή μου κύλησε πιο ομαλά. Και νομίζω ότι τώρα έχω προσαρμοστεί πλήρως στον τρόπο ζωής, στο κλίμα, στο φαγητό, στους κώδικες επικοινωνίας που έχω βρει με τους ανθρώπους εκεί που συνεργάζομαι. Αυτό ακριβώς που λέτε, οι κώδικες επικοινωνίας, ο διαφορετικός τρόπος σκέψης,
πώς είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται από την Ευρώπη, δεν θα πω μόνο από την Ελλάδα, που έχουμε διαφορετικό πολιτισμό, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό τρόπο πώς να επικοινωνούμε ακόμα και με το σώμα μας. Κάποιες κινήσεις οι οποίες κάνουμε ότι όλα καλά, όλα που κάνουμε κάποια νεύματα με το πρόσωπο, με τα χέρια μας. Ναι, για τους Ασιάτες σημαίνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πώς είναι αυτή η προσαρμογή? Ισχύει. Από τα ερεθίσματα που είχα... Καταρχάς να πω ότι και στην Ευρώπη βρίσκεις διαφορές σε σχέση με τη χώρα μας. Υπάρχουν χώρες και άνθρωποι που δεν είναι τόσο εξωστρεφείς. Βρίσκεις αρκετές διαφορές. Από τις παραστάσεις που έχω με τις μεσογειακές χώρες, τους μεσογειακούς, λέω, είμαστε πιο κοντά, ενώ όσο ταξιδεύεις ή όσο συναστρέφεις ανθρώπους από την κεντρική Ευρώπη, από τη Σκανδιναβία, και εκεί τέλος διαφορετική κουλτούρα. Παρ' όλα αυτά είμαστε όλοι, θα έλεγα, πιο κοντά. Υπάρχουν πιο κοινοί κώδικες επικοινωνίας, γιατί και τα ταξίδια στην Ευρώπη είναι πολύ πιο συχνά μεταξύ των ανθρώπων από τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε περίπου αντιλαμβάνεσαι την κουλτούρα. Και ο δυτικός πολιτισμός έχει ένα υπόβαθρο το οποίο μαζεύει περισσότερα σημεία από διάφορες χώρες. Ακριβώς. Στη Σιγκαπούρη συγκεκριμένα υπήρχε αυτό στην αρχή, μου ξένησε, ότι όταν θα μπει σε ένα χώρο να χαιρετήσεις, το πόσο εγκάρδες μπορεί να είσαι, να χαμογελάσεις ή να κάνεις μια χειρονομία, δεν είναι τόσο ανοιχτοί οι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, εμείς στην Ελλάδα θα βγούμε σε ένα χώρο, θα αγκαλιαστούμε, θα φιληθούμε. Θα υπάρχει πολλές φορές η σωματική επαφή, ένα άγγιγμα, ένα νεύμα, ένα χτύπημα, μια χειραψία. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε τουλάχιστον στο δικό μου το περιβάλλον με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και ήταν λίγο περίεργο για μένα, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που είμαι πολύ ανοιχτός και εξωστρεφής και μου αρέσει να επικοινωνώ με αυτόν τον τρόπο με τους άλλους ανθρώπους. Το ίδιο... απρόσωπο της έκφρασης, χαρά, λύπη, έκπληξη, με το ίδιο πρόσωπο. Με το ίδιο πρόσωπο. Αυτό είναι... Πολλές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις και το τι σκέφτεται ο άλλος άνθρωπος. Του λες κάτι, του εξομολογείς κάτι, του ζητάς τη βοήθειά του ή προσπαθείς να μοιραστείς ένα συνέστημά σου, ειδικά στο ποδόσφαιρο που υπάρχουν έντονα τα συναισθήματα, και δεν μπορείς να καταλάβεις αν ο άλλος αντιλαμβάνεται ή νιώθει το ίδιο με σένα. Και κυρίως και με τις αθλητριές μου, στην αρχή ήταν πολύ περίεργο, για να είμαι ειλικρινής, όλο αυτό. Η αντιμετώπιση από τα παιδιά, διότι δεν έχουν συνηθίσει να έχουν ηγετικές θέσεις, για να το πω έτσι απλά, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Ασιάτες στα μέρη αυτά. Πώς είναι η αντιμετώπιση ότι ξαφνικά ένας δυτικός, μια κοπέλα από τη Δύση έρχεται, ναι, και ηγείται ενός μέρους ενός προγράμματος? Σίγουρα αντίστοιχο, δεν ξέρω αν θα το πω σοκ για τα παιδιά, σίγουρα θα υπήρχε η αντίστοιχη, έτσι, πώς να το πω, έκπληξη και από τα παιδιά εκεί. Για μένα πήρε χρόνο για να χτίσεις έτσι τους κώδικες επικοινωνίας σου και με τους αθλητές σου και με τις αθλητρίες σου. Αλλά πραγματικά στην αρχή έβλεπα τα παιδιά, αντιδράσεις που είχα εγώ μέσα στο γήπεδο, ήμουν πιο έντονη να μιλήσω, να τις ενθαρρύνω, κάποιες χειρονομίες, κάποια νεύματα. Φαινόταν ότι ήταν κάτι ξένο. Επίσης, μου έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση πολλές φορές στην αρχή, στο τέλος, στους αγώνες που συνηθίζεται πολύ έντονα εδώ να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να κάνουμε ένα κύκλο, να αγκαλιαζόμαστε σαν ομάδα. Την πρώτη φορά που το είπα στις αθλητές μου, ελάτε όλοι μαζί να μιλήσουμε, να σας δώσω ένα feedback, να κάνω ένα debrief στο τέλος της προπόνησης. Μια εμψύχωση. Ήταν περίεργο, γιατί
Καθόμασταν όλοι δίπλα-δίπλα. Είχα πάρει από τις δύο αθλητρίες και οι υπόλοιποι καθόμασταν. Λέω, παιδιά, πρέπει να. Ναι, είμαστε μια ομάδα. Πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε ένα όλοι. Είναι λίγο περίεργο και με την, γενικότερα με την επαφή και μεταξύ του. Όπως μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι παίζαμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, σκοράραμε και δεν πανηγυρίζαμε όλοι μαζί. Δηλαδή, έχω ας πούμε εικόνες, έφερα εικόνες στο μυαλό μου από αντίστοιχα από τις εθνικές ομάδες εδώ, από τις εμπειρίες που σκοράραμε και όλοι γινόμασταν ένα κουβάρι, τα κορίτσια στο γήπεδο που πανηγυρίζαμε τόσο έντονα. Εκεί ήταν εντάξει, okay, βάλαμε ένα γκολ. Πάλι καλά που δεν πήγαν στην αντίπαλη ομάδα να ζητήσουν συγγνώμη. Ελπίζουμε να μην σας στεναχωρέσαμε που κερδίσαμε. Παρ' όλα αυτά, με τον καιρό, νομίζω ότι τα κορίτσια και ταλέντο έχουν στη Σιγκαπούρη και αγάπη για το ποδόσφαιρο και σιγά σιγά άρχισαν και το ζούσαν διαφορετικά, λίγο πιο εντόνα, ενδεχομένως και η δική μου η διαφορετική στάση όσον αφορά το συναισθήμα για το ποδόσφαιρο, το πώς εξωτερικεύω τις σκέψεις μου ή αυτά που θέλω να περάσω. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει τώρα με τις ισορροπίες μας και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε χημεία, έχουμε τους κώδικες επικοινωνίας μας, είμαστε πραγματικά σε πολύ καλό δρόμο. Το ποδόσφαιρο θεωρείται κατεξοχήν ανδρικό άθλημα. Έχει περάσει η νοοτροπία ότι οι άντρες θα καθίσουν να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο, θα πάνε στο γήπεδο ή είναι ένα άθλημα κυρίως για τους άντρες. Η παρουσία των γυναικών και η παρουσία μιας γυναίκας προπονήτριας, τι σημαίνει? Ναι, εντάξει, δυστυχώς, παρότι όλα αυτά στερεότυπα που αφορούν το ποδόσφαιρο. Νομίζω δεν είμαι ο πρώτος ο οποίος θα σας ρωτήσει ότι όταν λέτε ότι είμαι προπονήτρια ποδοσφαίρου, θα κοιτάξουν λίγο περίεργα τι έγινε. Ναι. Ισχύει, αλλά θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εξοδοριάζουν αυτές οι αντιλήψεις και τα στερεότυπα, γιατί τουλάχιστον στην Ευρώπη το ποδόσφαιρο των γυναικών έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη προβολή και δυναμική. Και οι διοργανώσεις και τα μεγάλα κλαμπ σε όλη την Ευρώπη έχουν γυναικές ομάδες, προβάλλεται. Η ποιότητα του ποδοσφαίρου γυναικών είναι πολύ υψηλή πλέον και το θέαμα, οπότε και γι' αυτό ο κόσμος έχει αγκαλιάσει και το παρακολουθεί. Υπάρχουν ακόμη αυτά, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της υπόλοιπης Ευρώπης, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Όσο αφορά τη Σιγκαπούρη, αυτό που θα έλεγα, δεν παρατήρησα ότι υπήρχε αυτός ο διαγωνισμός, το ποδόσφαιρο για τα αγόρια. Νομίζω ότι τα κορίτσια συμμετέχουν, δεν έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Αλλά το μεγαλύτερο, θα έλεγα, τροχοπέδι σε όλη αυτή την προσπάθεια έχει να κάνει με το σύστημα για την κουλτούρα τους, ότι τα παιδιά θα πρέπει να είναι προσιλωμένα στο σχολείο τους. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για ένα κορίτσι να παίξει ποδοσφαίρο και αντίστοιχα για ένα αγόρι. Γιατί υπάρχουν τα αντίστοιχα θέματα και με τα αγόρια, είναι στο ότι θα πρέπει να αφοσιωθούμε περισσότερο στο σχολείο μας. Δηλαδή, υπάρχουν υποχρεώσεις. Δεν θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο για την προπόνηση. Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Σιγκαπούρη είναι πιεστικό για τα παιδιά. Είναι πιεστικό και είναι και πάρα πολλές οι ώρες που θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο και να παραθούν τα μαθήματά τους. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ σαν γυναίκα προπονήτρια, έχω κλάβει πάρα πολύ θετικά σχόλια και από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι στο project, γιατί αυτό το project αφορά και κάποιες ομάδες κοριτσιών που βρίσκονται μέσα στα σχολεία, παράλληλα με την δουλειά μου στην εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης. Έχω κλέβει πολύ θετικά σχόλια και από τους ανθρώπους που εμπλέκονται, γιατί θέλουν να έχουν role models για τα κορίτσια που να είναι γυναίκες. Δηλαδή, τους αρέσει που τα κορίτσια βλέπουν ότι υπάρχει μια γυναίκα προπονήτρια και το θέλουν κιόλας οι άνθρωποι εκεί. Ο σκοπός τους δηλαδή είναι να φέρουν. Στη Σιγκαπούρη δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες προπονήτριες. Θέλουν να φέρουν ανθρώπους απ' έξω, αρκετές γυναίκες να δουλέψουν στο πρόγραμμα, γιατί θέλουν να αποτελέσουν role models για τα κορίτσια και να τα εμπνεύσουν και να τα ουσιαστικά να.
να τα κάνουν να αγαπήσουν περισσότερο το ποδόσφαιρο μέσα από μια διαφορετική οπτική που μπορεί να έχουμε εμείς οι γυναίκες για το ποδόσφαιρο. Πώς και επιλέξατε το ποδόσφαιρο σαν άθλημα επαγγέλματος από τα τόσα, αθλήματα? Η αλήθεια είναι ότι όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από πάρα, πάρα πολύ μικρή ηλικία, από το σχολείο, αυτό είναι διαγωγείο μπορώ να πω, πάντα μου άρεσε και έπαιζα ποδόσφαιρο. Έπαιζα και έταξε και ο μπαμπάς μου, παρότι δεν ήταν αθλητής, αγαπούσε το ποδόσφαιρο, όπως και νομίζω όλοι οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Και κυρίως έπαιζαν τα ξαδέρφια μου στο σπίτι, στους συμμαθητές μου στο σχολείο. Είχα τις κινητικές δεξιότητες, είχα τις δεξιότητες με την μπάλα, μου άρεσε. Βέβαια, ήμουν το μοναδικό κορίτσι στο σχολείο μου που έπαιζε ποδόσφαιρο. Και θα έλεγα ότι αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο για μένα. Το αντίθετο, γιατί οι φίλοι μου με αγκαλιάσανε και πάντα με θεωρούσαν ένα εισάξιο μέρος της παρέας και της ομάδας. Και θα έλεγα ότι μου έδωσε και μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνεις αυτό που αγαπάς. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχουν αθλήματα για αγόρια και κορίτσια. Υπάρχουν αθλήματα για παιδιά. Και ένα παιδί όταν χαίρεται και νιώθει όμορφα παίζοντας ποδόσφαιρο, είναι πολύ σημαντικό να το ενθαρρύνεις να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπάει. Και αυτό που το βοηθάει να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του και να του δίνει χαρά. Έπαιζα πάντα ποδόσφαιρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετέπειτα όταν επέλεξα να συνεχίσω μετά το σχολείο, να κάνω σπουδές μου, επέλεξα το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Γιατί πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός πέρα από το ποδόσφαιρο και τον αγαπούσα. Έκανα πάρα πολλά πράγματα, αθλήματα, μου άρεσε να γυμνάζομαι. Ήταν ένας τρόπος έκφρασης για μένα και εκτόνωσης. Αποφάσισα να πάρω σαν ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Παράλληλα, έπαιζα κιόλας σε ομάδα για αρκετά χρόνια και έφτασα να εκπροσωπώ και τη χώρα μου σε διεθνείς διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών. Οπότε τι καλύτερο για ένα κορίτσι, μια γυναίκα, για οποιοδήποτε, για έναν άνθρωπο, να κάνει το χόμπι του επάγγελμα και να μπορεί να ζει από αυτό και να χαίρεται παράλληλα. Πραγματικά να το βιώνει σε διαφορετικές μορφές εκφάνσης του αθλήματος. Δηλαδή από τη διασκέδαση σχολείο και από την κοινωνικοποίηση και την, θα έλεγα, συναστροφή με άλλους ανθρώπους, να μπορείς να παίζεις, να αγωνίζεσαι, να αγωνίζεις για τη χώρα σου και τελικά όλο αυτό να το κάνεις επάγγελμα και να βιοπορίζεσαι κιόλας από αυτό, να ταξιδεύεις, να αποκτάς φίλους σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο και πολλές φορές το φέρνω στο μυαλό μου. Γιατί μία κοπέλα, ένα κορίτσι που μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό της Ελλάδας, κατάφερε πραγματικά μέσα από το ποδόσφαιρο να αποκτήσει, να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του, να ταξιδέψει και να δει πράγματα που ενδεχομένως δεν θα τα. Και να βιώσει πράγματα που θα τα βιώνει, δεν τα έβλεπε εάν δεν είχε επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Αναφέρατε τη λέξη δεξιότητα. Για να παίξει κάποιος ποδόσφαιρο ή για όλα τα αθλήματα, θέλει γνώση, θέλει επιμονή, θέλει καλή προπόνηση ή πρέπει να έχεις και το ταλέντο, τη δεξιότητα που είπατε? Σίγουρα, λέω, ένα συγκυρασμός πραγμάτων. Το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύπλευρο άθλημα και απαιτεί πολλές δεξιότητες, όχι μόνο την ικανότητα με την μπάλα. Φυσικά, το ταλέντο πρέπει να προϋπάρχει και παρόλα αυτά μέσα από την προπόνηση βελτιώνεις δεξιότητες σου σε ό,τι και να κάνεις. Είτε αυτό είναι σχολείο, είτε ένα μουσικό οργανό, είτε όσο πιο πολύ κάνεις εκπαίδευση ή πρακτική πάνω στο αντικείμενό σου, σίγουρα βελτιώνεσαι. Παρόλα αυτά, πλέον για να παίξεις ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο χρειάζεται να εκπαιδεύσεις και το μυαλό σου, χρειάζεται να εκπαιδεύσεις και το σώμα σου. Θα πρέπει να είσαι ένας καλός αθλητής πλέον στις μέρες μας, πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες, πρέπει να έχεις την τακτική γνώση. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να έχεις τους κατάλληλους
ανθρώπους που θα είναι δίπλα σου, θα σε εκπαιδεύσουν, θα σε προπονήσουν, θα σε συμβουλεύσουν πολλές φορές, για να μπορέσεις να, εφόσον υπάρχει το ταλέντο, να μπορέσεις να πεις ότι θα παίξω σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια ή οτιδήποτε. Τα διλήμματα δεν είναι καλά στη ζωή, αλλά θα μου το επιτρέψετε. Έχοντας ζήσει την οτροπία στην Ελλάδα και το σύστημα στην Ελλάδα και στη Σιγκαπούρη τώρα, διαφορές, ομοιότητες, ένα παιδί στην Ελλάδα και ένα παιδί στη Σιγκαπούρη, πού έχει περισσότερο τις πιθανότητες για να μπορέσει να προχωρήσει και να εξελιχθεί σε αυτό το άθλημα? Εντάξει, σίγουρα το γεγονός ότι στην Ευρώπη το ποδόσφαιρο είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τα ερεθίσματα είναι τελείως διαφορετικά. Τα ερεθίσματα που είναι τα παιδιά στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία υπάρχει σε μια τηλεόραση που θα παίξει ποδόσφαιρο ο μπαμπάς ή και ακόμα και η μαμά τα τελευταία χρόνια, που πάντα θα γίνει μια κουβέντα στο παιδί. Δηλαδή, από πολύ μικρή ηλικία το παιδί παίρνει ερεθίσματα και το περιβάλλον, θα έλεγα, ότι εδώ είναι πιο υποστηρικτικό και πιο εύκολο να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο. Τώρα, όπως σας είπα, και στη Σιγκαπούρη δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Υπάρχουν παιδιά που όλες φορές μας λένε ότι είναι η πρώτη τους επαφή με το ποδόσφαιρο και είναι παιδιά ηλικίας 12-13-14 ετών. Εδώ αυτό δεν υφίσταται. Τα παιδιά πάρα πολύ μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με το ποδόσφαιρο και είναι πιο, θα έλεγα, είναι πιο εύκολο να έρθουν σε επαφή και να μπορέσουν να εξελιχθούν πιο οργανωμένα. Υπάρχουν πολλές οργανωμένες ακαδημίες, υπάρχουν πολλές ομάδες, σε αντίθεση με τη Σιγκαπούρη, που και λόγω είναι του χώρου είναι, και λόγω της έλλειψης γηπέδων και εγκαταστάσεων, δεν είναι τόσο εύκολο ένα παιδί να ασχοληθεί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως και με τα ιστορικά κίνητρα του κάθε παιδιού, του κάθε ανθρώπου, το πόσο θα έχει την επιμονή και την υπομονή και τα ψυχικά αποθέματα, θα έλεγα, πολλές φορές, να μπορέσει να κάνει και να εξελιχθεί και να κάνει αυτό που αγαπάει και να εξελιχθεί με την παρόδο του χρόνου. Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία για ένα παιδί να ξεκινήσει τα αθλήματα, να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, εν προκειμένου? Υπάρχουν αθλήματα και που μπορούν να ξεκινήσει τα παιδιά ακόμα και από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όπως η κολύμβηση ή ο στίβος ή ακόμα και το ποδόσφαιρο. Απλά επειδή υπάρχει το στοιχείο της μπάλας, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο για ένα παιδί να ξεκινήσει να πάει σε μια οργανωμένη ακαδημία και να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, όλα τα παιδιά δέχονται ερεθίσματα από διάφορα αθλήματα, κινητικά ερεθίσματα, ακόμα και στο σπίτι, ακόμα στον υπηαγωγείο. Όλα τα παιδιά έχουν μια μπάλα στο σπίτι, είτε την κλωτσάνε, είτε την πετάνε με το χέρι, είτε την πιάνουν, είτε την παίζουν με διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι όσο πιο νωρίς πλέον τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον αθλητισμό και αποκτούν κινητικές δεξιότητες, είναι προς όφελός τους. Ξέρουμε ότι δυστυχώς έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας πολύ τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς και με τον COVID τα παιδιά κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχουν δυσκολίες στο να ξαναμπούν σε ένα γήπεδο ή είτε να συνεργαστούν με άλλα παιδιά είτε να ξεκινήσουν πάλι μια δραστηριότητα, γιατί έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος ζωής και τα πρότυπα που έχουν. Θεωρώ όμως ότι όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα παιδί να παίρνει τέτοια ερεθίσματα από το περιβάλλον και να αποκτά κινητικές δεξιότητες, είναι προς όφελος. Τώρα, συνήθως το ποδόσφαιρο το ξεκινάνε τα παιδιά στην ηλικία 5 με 6 ετών. Γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη και τις πρώτες τάξεις του σχολείου, οπότε είναι πιο εύκολο να μπουν σε κάποια καλούπια και να
συνεργαστούν και να αρχίσουν να δουλεύουν και σε ομάδες και να είναι και πιο πειθαρχημένα και πιο υπάκουα, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και κάποιες ακαδημίες, σχολές ποδοσφαίρου που ξεκινάνε τα παιδιά και από πιο μικρές ηλικίες, από 4 ετών. Είναι σημαντικό όμως από το ένα παιδί να αντιλαμβάνεται και να μπορεί να αντιληφθεί όλα τα ερεθίσματα που θα του δώσει ο προπονητής του. Οπότε υπάρχει η εισαγωγή στο άθλημα ουσιαστικά στην ηλικία γύρω των 5 με 6 ετών για το ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα είναι σύνηθες το γεγονός τα παιδιά να βάζουν πρότυπα, αυτό που είπατε εσείς στα αγγλικά role models. Mm-hmm. Οπότε να πάει κάποιος να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο για να γίνει σαν το Μέση, σαν το Ρονάλντο. Πρότυπα τα οποία είναι διαφημισμένα στις μέρες μας. Mm-hmm. Στην Ασία ισχύει αυτό. Χρησιμοποιούν τα ονόματα ή τις καριέρες μεγάλων ποδοσφαιριστών, ανδρών ή γυναικών, σαν πρότυπα ότι εγώ θέλω να του μοιάσω. Ή είναι άλλη προσέγγιση. Όχι, τα χρησιμοποιούν. Και αυτό πραγματικά που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην Σιγκαπούρη και στην Ασία, γιατί ταξιδέψαμε και με την ομάδα σε άλλες χώρες. Βλέπα πολλούς ανθρώπους, και άντρες και γυναίκες, να κυκλοφορούν με φανέλες ομάδων στον δρόμο. Κάτι που εδώ δεν είναι συνήθες, να βγεις, ας πούμε, έξω για καφέ ή να πας μια βόλτα και να βλέπεις μια κοπέλα ή έναν άντρα, γιατί αυτό ισχύει και για τις κοπέλες γυναίκες, να κυκλοφορούν με την φανέλα, ας πούμε, της Μπαρτσελώνα ή της Τσέλσι ή της Γιουβέντους. Και αυτό μου ξένησε το ενδιαφέρον, μου προξένησε το ενδιαφέρον και είδα ότι τους αρέσει να βλέπουν ποδόσφαιρο και ψάχνουν να βρουν έτσι, αυτά τα πρότυπα που έχουν, ας πούμε, εντάξει, είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Μέση και ο Ρονάλντο είναι παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστές. Τα επιτεύγματα που έχουν καταφέρει και σε προσωπικό, πέρα από το ομαδικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο, είναι τεράστια. Οπότε είναι λογικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν και να θέλουν να είτε να ακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο, είτε να αγοράσουν μια φανέλα, είτε να έρθουν σε επαφή τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο και με αυτούς τους ανθρώπους, τους ποδοσφαιριστές. Όμως αυτά τα μοντέλα είναι καλό να τα αφήνουμε σαν πρότυπα στα παιδιά μας, διότι είναι καριέρες που μόνο ελάχιστοι άνθρωποι θα μπορούν να τις κάνουν. Διότι καμιά φορά και κυρίως στην Ασία που το ζητούμενο είναι και τα χρήματα περισσότερο από ότι είναι στην Ευρώπη ή σε άλλα μέρη του κόσμου, τα χρήματα είναι προτεραιότητα στη ζωή των ανθρώπων. Πολλές φορές αυτό το πρότυπο μπορεί να πηγαίνει, θέλω να γίνω σαν τον Ρονάλντο επειδή βγάζει το αλφα ποσό το χρόνο. Το οποίο αυτό δεν είναι εφικτό, διότι αυτό μόνο ένας το βγάζει. Άντε πέντε σε όλο τον κόσμο. Το να συντηρούμε πρότυπα τέτοιου βεληνικούς μας κάνει καλό ή μας κάνει και κακό, γιατί ο αθλητισμός δεν θα έπρεπε να είναι κάτι πιο αθώο, κάτι πιο διαφορετικό. Πάμε σε ένα επίπεδο πρωταθλητισμού και σε ένα επίπεδο, είναι πολύ διαφορετικό. Ελιτίστικο. Παρ' όλα αυτά, αν παρατηρήσουμε τα background όλων αυτών των μεγάλων ποδοσφαιριστών, είτε από συνεντεύξεις, είτε από βιογραφίες που βλέπω έχουν γράψει ήδη για τον εαυτό τους, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από τους elite, τους top στον κόσμο, προέρχονται από background, από χώρες ή από οικογένειες που δεν υπήρχαν τα χρήματα, οικονομική δυνατότητα να έχουν μια διαφορετική ζωή. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν και λίγο μονόδρομος η επιλογή τους και η επιμονή τους να συνεχίσουν το ποδόσφαιρο και να προσπαθήσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Στην Ασία έχετε δίκιο ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο η ανάγκη να παίξω ποδόσφαιρο για να βγάλω χρήματα. Παρ' όλα αυτά, για μένα αυτοί οι αθλητές είναι κάτι μοναδικό και θα αποτελούν πρότυπα. Και καλώς, γιατί τα παιδιά θαυμάζουν περισσότερο τα σκύλ τους και μια όμορφη προσπάθεια που θα κάνουν, ένα ωραίο γκολ. Είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, παίζουν ποδόσφαιρο και
ανεβάζουν το επίπεδο και την αγάπη για το άθλημα και νομίζω ότι είναι θετικό. Έχει να κάνει όμως και με το περιβάλλον του κάθε παιδιού, το πώς μεγαλώνει. Χρειάζονται πρότυπα γιατί αλλιώς πώς θα συνεχιστεί ουσιαστικά το υψηλό, ας πούμε, θα έλεγα, επίπεδο του αθλήματος. Κάποιος θα πρέπει να θέλει να φτάσει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι λίγοι αυτοί που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα όμορφο άθλημα, είναι για όλους και οποιοδήποτε μπορεί να παίξει και να χαρεί μέσα από αυτό, είτε είναι από την Νότια Αμερική, είτε είναι από την Αφρική, είτε είναι από την Ευρώπη, είτε είναι από την Ασία. Δεν υπάρχουν παράγοντες που να μπορούν να σε αποκλείσουν. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κάποιος που είναι πιο κοντός, κάποιος που είναι πιο ψηλός. Δεν είναι ένα άθλημα, παραδείγματος χάρη, σαν τον μπασκετ, άμα δεν είμαι 2 μέτρα, 2-10. Δεν είναι εύκολο να παίξω. Φυσικά και μπορώ να παίξω, αλλά δεν είναι εύκολο να κάνω μια καριέρα. Υπάρχουν παράμετροι που ουσιαστικά σε βγάζουν από το top επίπεδο. Στο ποδόσφαιρο, οποιοδήποτε μπορεί να ελπίζει, να ονειρεύεται, δεν ξέρω πώς να το πω, να στοχεύει, να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Και για μένα αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου, ότι όσο, όταν το αγαπώ και το θέλω, μπορώ να παίξω. Άσχετα αν θα παίξω σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ή όχι, είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα πρότυπα και να μένουν οι αθλητές και οι αθλήτριες όσο το δυνατόν περισσότερο στο χώρο. Είναι για όλα αυτά τα ωφέλη ουσιαστικά που μπορεί να σου προσφέρει ο αθλητισμός και πόσο μάλιστα ένα ομαδικό άθλημα που για μένα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και στις μέρες μας γιατί προάγει την ομαδική προσπάθεια, προάγει τη συνεργασία, προάγει το σεβασμό και πάρα, πάρα πολλές αξίες που τείνουν πολλές φορές στις μέρες μας να εξαλειφθούν. Το ότι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ακόμα και ο Μέση, ο Ρονάλντο μπορεί να μετά από μια ήττα να κλάψει, να ξεδιώσει τα αισθήματά του με αυτόν τον τρόπο, για μένα είναι σημαντικό. Σου αποδεικνύει ότι ναι, είμαι ένας πολύ μεγάλος αστέρας του χώρου, του ποδοσφαίρου, αλλά παρόλα αυτά δεν πάω να είμαι άνθρωπος. Μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, όπως η Σιγκαπούρη, μπορούν να βγάλουν μεγάλους ποδοσφαιριστές σε διεθνή επίπεδο. Φυσικά και μπορούν. Ναι. Νομίζω ότι όλες οι χώρες και όλοι και οποιοδήποτε παίζει ποδόσφαιρο σε αυτόν τον πλανήτη, εάν έχει την υποδομή, το υποβαθρό ή την υποστήριξη, πολλές φορές και τύχη, γιατί χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη, της τύχης μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο και υπάρχουν Είναι θέμα Έλληνες. Τσέπη καλών δημοσίων σχέσεων ή απλά θέμα να είσαι πολύ καλό στο γήπεδο. Αρκεί αυτό? Εντάξει, αυτό για να σε κοιτάξει κάποιος. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την εκπροσώπηση των ποδοσφαιριστών, όμως αυτό που έτσι έχω δει και εγώ από την, έτσι, και από την ποδοσφαιρική μου εμπειρία, παλιότερα δεν ήταν τόσο εύκολο να, τουλάχιστον για τις γυναίκες, να παίξεις στο εξωτερικό ή να κάνεις μια καριέρα. Νομίζω ότι το ένασμα και το πάτημα για τον κάθε αθλητή έχει να κάνει κυρίως με την, το αν εκπροσωπεί την εθνική ομάδα της χώρας του. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στις διεθνείς διοργανώσεις υπάρχουν άνθρωποι που από μεγάλα κλαμπ που παρακολουθούν όλους αυτούς τους αγώνες. Φυσικά γιατί ψάχνουν και αυτοί κάτι ιδιαίτερο, κάποιον ποδοσφαιριστή, κάποια ποδοσφαιρίστρια που έχει τις δυνατότητες να κάνει το επόμενο βήμα. Νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να θα μπορούσε να, εάν είναι φυσικά καλός και έχει το ταλέντο και έχει και όλες αυτές τις προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά θα έλεγα που θέλουν οι μεγάλοι σύλλογοι, θα μπορούσε, εφόσον παρακολουθείται από αυτούς, να κάνει μια καριέρα στο εξωτερικό ή να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα είχαμε και έχουμε ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει και πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, έχουν παίξει σε μεγάλους συλλόγους. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα της χώρας μας έχει κερδίσει για ένα ευρωπαϊκό τίτλο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
χώρες με μεγάλη παράδοση ποδοσφαιρική και ψηλότερο επίπεδο από εμάς και οργανωτικό, δεν το έχουν καταφέρει. Και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Προσωπικά πάντα το μνημονεύω και είμαι περήφανη, γιατί είναι πολύ μεγάλο επιτεύγμα για μια χώρα να έχει κερδίσει ένα τόσο μεγάλο τίτλο, όπως ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που κέρδισε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Αντρών το 2004. Πόσο φανατισμένοι είμαστε στη Σιγκαπούρη με το ποδόσφαιρο? Στην Ελλάδα είμαστε. Εύκολα βγαίνουμε, ναι, στους δρόμους. Θα έλεγα δεν είναι τόσο συνειδιοσυγκρασία τους. Από τα πρώτα ερεθίσματα που έχω και από τις πρώτες εικόνες που έχω, δεν είναι τόσο στην ιδιοσυγκρασία τους να είναι φανατισμένοι. Μου αρέσει που ο κόσμος πάει στο γήπεδο, πανηγυρίζει, κάθονται όλοι μαζί, πανηγυρίζουν για την ομάδα τους. Δεν έχω δει, ας πούμε, να υπάρχουν περιστατικά βίας ή δεν βρίζουν. Θα υποστηρίξουν την ομάδα τους, αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχουν ακραίες συμπεριφορές, να μιλήσουν άσχημα σε ποδοσφαιριστές, να βρίσουν ποδοσφαιριστές δικής τους ομάδας ή άλλης της αντίπαλης ομάδας, είτε να κάνουν μια φραστική επίθεση στο διαιτητή για κάποια απόφαση. Είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Είναι άνθρωποι που πάνε, θα πάω, θα υποστηρίξω την ομάδα μου ή θα πάω, θα μου αρέσει ο ποδόσφαιρο, παίζει ο γιος μου, η κόρη μου. Μέχρι εκεί. Ενώ δεν υπάρχει παράδοση στην Νότιο Ασία, στις χώρες αυτές του ποδοσφαίρου, είναι περισσότερο λόγω της αγγλικής επιρροής και λόγω της κοινοπολιτείας που ήταν για χρόνια Άγγλοι ή Ολλανδοί, έχουν άλλα αθλήματα, έχουν επικρατήσει. Αλλά το επίπεδο γενικά σε όλες αυτές τις χώρες, πώς το ζείτε μέσα από τη Σιγκαπούρη, γιατί κάνατε διάφορα τουρνουά? Έκανα, ναι. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είχα πάει ποτέ στο γήπεδο. Έπρεπε να βρεθώ σε αυτή την ηλικία στο γήπεδο να παρακολουθώ Σιγκαπούρη, Τουρκμενιστάν. Καταρχάς, δεν έχω λόγια και θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν με πίστευα. Δεν το έχω κάνει ποτέ στην Ελλάδα και το έκανα στη Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη, Τουρκμενιστάν. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που πάντα θα υπάρξει κάποιος που θα σου δώσει το ερέθισμα, είτε να το παρακολουθήσεις, είτε να παίξεις. Έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Και θα έλεγα ότι έζησα στα παιχνίδια το επανασιατικό που παίξαμε με την ομάδα πάρα πολύ έντονα και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί στην κερκίδα υπήρχαν Έλληνες και ελληνικές σημαίες. Νομίζω ήταν πολύ τιμητικό και ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Το χούι δεν φεύγει. Πραγματικά. Ενώ πήγαμε την ομάδα της Σιγκαπούρης σε ελληνικές σημαίες. Θα έλεγα ότι ήμασταν οι πιο ένθερμοι φιλάθλοι στο γήπεδο. Μας βλέπαν όλοι. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Θα έλεγα ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Το να είσαι σε μια ξένη χώρα τόσες χιλιάδες μίλια μακριά και υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις ότι υποστηρίζουν όχι μόνο την ομάδα εκείνη τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά έχουν έρθει για εσένα. Για την προπονήτρια πήγα. Ότι, ναι, εκπροσωπούσα παράλληλα δύο χώρες. Αυτό ένιωθα και ήταν μεγάλη τιμή και περηφάνεια για μένα. Ήταν πραγματικά μοναδικό συνέστημα. Και δεν μετανιώνω αυτούς 6-7 μήνες που βρίσκομαι και δουλεύω στη Σιγκαπούρη. Δεν μετανιώνω για την επιλογή μου. Γνωρίζω συνέχεια νέα πράγματα και αποκτώ δεξιότητες κι εγώ σε όλους τους τομείς που πολλές φορές νιώθω ότι ξαναπηγαίνω στο πανεπιστήμιο. Κάνω ένα μεταπτυχιακό και ακόμα. Και αυτός ήταν και ένας από τους στόχους μου ουσιαστικά, γιατί πέρα ότι θέλω να βελτιώνομαι σαν προπονήτρια, θέλω να αποκτώ και νέα ερεθίσματα και σαν άνθρωπος και να εξελίσσομαι σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό το ταξίδι και αυτή η μετακόμιση στη Σιγκαπούρη σίγουρα σε αλλάζει. Αλλάζει η ζωή σου, αλλάζει τον τρόπο σκέψης σου, αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα, τον τρόπο που επικοινωνείς, σε αλλάζει σαν άνθρωπο. Και μπορώ να πω ότι μετά από 7 μήνες έχω αλλάξει και έχω γίνει πιο δυνατή, έχω αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για μένα και νομίζω ότι μπορώ να διαχειρίζομαι καταστάσεις με καλύτερο τρόπο πλέον. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το ότι είναι πολύ ζέστη, πολύ υγρασία,
το ότι η βροχή είναι καθημερινότητα η οποία μετά δεν δροσίζει, αντίθετα βγάζει όλη την υγρασία κάτω το έδαφος και όλη τη ζέστη. Αυτό δεν επηρεάζει και τις προπονήσεις και το άθλημα, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο δεν γίνεται σε κλειστό χώρο. Επηρεάζει. Γίνεται κατεξοχήν σε ανοιχτό χώρο. Επηρεάζει και ας πούμε όταν οι προπονήσεις γίνονται τις μεσημεριανές ώρες, δηλαδή γύρω στις 3, 4, 5, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Λέμε όλοι πώς πραγματικά είναι πολύ δύσκολες και για τους αθλητές και για τους προπονητές αντίστοιχα. Σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεις τα διαλύματά σου για τα παιδιά να ενδατώνονται, να τους δίνεις μια ανάσα περισσότερη. Αλλά και για τους προπονητές είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Υπάρχουν μέρες που τελειώνεις την προπόνηση και νιώθεις εξαντλημένη. Λες, έχεις κάνει 3 ώρες την προπόνηση και νομίζω ότι έχεις κάνει 13. Ότι έσκαβες από το πρωί. Εάν δεν, και εσύ ο ίδιος η ίδια δεν ενυδατωθείς, η κούραση είναι διπλάσια και τριπλάσια. Οι συνθήκες δεν είναι εύκολες και νομίζω ότι είναι και αυτός ένας παράγοντας που επηρεάζει το άθλημα στο να εξελιχθεί περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, κυρίως τα παιδιά που οι ντόπιοι γενείς, ας πούμε, τα παιδιά, οι αθλητές, είναι πιο, θα έλεγα, εξοικειωμένα με το κλίμα. Αυτό είναι το κλίμα τους. Αυτές οι συνθήκες μεγάλες και ζουν. Ναι. Για μας είναι οπότε, πιο δύσκολο. Για μας είναι πιο δύσκολο. Για μας είναι πιο δύσκολο. Απλά συνηθίζεις και ξέρεις ότι θα φύγω από το σπίτι, πρέπει να πάρω το νερό μου, πρέπει να πάρω το δηλιακό μου, πρέπει να πάρω το καπέλο μου, πρέπει να πάρω την ομπρέλα μου. Πρέπει να φύγω με ένα σάκο γεμάτο με πράγματα για διάφορες καιρικές συνθήκες. Φεύγεις με ήλιο και μέχρι να φτάσεις στο γήπεδο έχει γίνει μουσκεμά να έχεις πάρει την ομπρέλα σου. Και όχι από υδρότα. Και όχι από υδρότα, τη βροχή. Είναι δύσκολο και τις περιόδους των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων. Επίσης, μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπισα, που δεν την έχουμε στην Ελλάδα, έχει να κάνει με το φαινόμενο των αστραπών και των κεραυνών, όπου σπάβουν όλες οι προπονήσεις. Είναι και συχνό φαινόμενο, άσχετα αν βρέχει ή όχι. Πολλές φορές έχουμε τα thunderstorms και πρέπει να σταματήσουμε τις προπονήσεις. Πρέπει να προσαρμοστείς, πρέπει να έχεις ένα plan B. Φυσικά να έχεις τους χώρους στις εγκαταστάσεις ώστε να κάνεις κάτι άλλο, να κάνεις ένα πρόγραμμα δύναμης, να κάνεις ένα τακτικό πλάνο, να τους χάρει μια βιντεοανάλυση. Ευτυχώς εμείς έχουμε τις εγκαταστάσεις, έχουμε τις προδιαγραφές για μπορούμε να προσαρμοστούμε σε περιπτώσεις τέτοιες. Είπαμε ότι οι περισσότεροι και κυρίως τα παιδιά βάζουν πρότυπα. Εν προκειμένου βάζουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι για να το έχουν σαν πρότυπο, σαν αποκούμπι για να κάνουν και αυτά τα δικά τους προσπάθεια. Ένας προπονητής μπορεί να γίνει πρότυπο. Σίγουρα θα γίνει ψυχολόγος, γιατί ένα παιδί, και ειδικά ένας έφηβος ή ένα παιδί, θα βγάλει πράγματα στην προπόνηση. Σίγουρα. Αλλά πρότυπο μπορεί να γίνει πέρα από την ψυχανάλυση. Ναι, ο προπονητής είναι πρότυπο. Ο προπονητής είναι πρότυπο για τα παιδιά. Ο γενικός κανόνας αυτό λέει, ειδικά όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο περισσότερο προσπαθούν να αντιγράψουν τον προπονητή και όχι μόνο στις δεξιότητες ποδοσφαιρικές. Οι προπονητές πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε παιδαγωγοί, πρέπει να είμαστε υποστηρικτικοί, πρέπει να είμαστε. Η συμπεριφορά μας να είναι και εμάς αυτή που πρέπει να είναι όταν βρίσκεσαι ειδικά με τόσο ευαίσθητες ηλικίες. Πρέπει να ξέρεις πώς θα μιλήσεις στο παιδί, πώς θα το προσεγγίσεις, να μην το αποθαρρύνεις. Ενδεχομένως να μην πεις κάτι που να του δημιουργήσει ένα αρνητικό συνέστημα για το άθλημα και να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είναι πρότυπα οι προπονητές και όλο αυτό θέλει και αρκετή δουλειά, θα έλεγα, από τη μεριά μας. Γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να προπονείς είτε να δουλεύεις με παιδιά. Και κάθε ηλικία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Και φυσικά όσο μεγαλώνουμε, τα παιδιά είναι στην εφηβεία, μπορεί να έχουν άλλες ανάγκες, αλλά άλλα προβλήματα να αντιμετωπίζουν. Είναι δύσκολο,
Παρ' όλα αυτά, ένας πολύ καλά καταρτισμένος προπονητής πρέπει να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο να εκπαιδευτεί και αυτός, να αντιμετωπίζεται τις καταστάσεις και να μπορεί να αποτελεί το πρότυπο για τον αθλητή του και να τον προσεγγίζει με αυτόν τον τρόπο την αθλητριά του, ούτως ώστε να μπορεί να συμβάλλει στην πολύπλευρη εκπαίδευσή του και όχι μόνο στην ποδοσφαιρική. Στη δικιά μου εποχή, η γυμναστική στο σχολείο ήταν η ώρα του παιδιού. Εσείς πολύ νεότεροι, δεν ξέρω αν στα δικά σας μαθητικά χρόνια την γυμναστική την είχαν πιο σοβαρά, σαν ώρα εκπαιδευτική. Στη Σιγκαπούρη όμως η γυμναστική έχει το δικό της χώρο και χρόνο μέσα στην εκπαίδευση. Δεν είναι η ώρα του παιδιού, δεν είναι απλά ελεύθερη ώρα. Είναι ώρα που πραγματικά έχει κανόνες. Αυτό έχει βοηθήσει στα παιδιά, κυρίως τα νέα παιδιά που είναι συνέχεια στο σπίτι, σε ένα υπολογιστή, σε ένα τάμπλετ, να αγαπήσουν τον αθλητισμό. Γιατί στη δικιά μου την περίπτωση απλά πρέπει να το είχες μεράκι για να πας στον αθλητισμό. Αλλιώς, ούτε η έννοια του γυμναστηρίου υπήρχε τότε. Στο σχολείο η γυμναστική ήταν κάτι αόριστο. Εγώ θα έλεγα ότι σαν μαθήτρια από πολύ από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού που υπήρχε γυμναστική σαν μάθημα, θα την έλεγα την ώρα του παιδιού, αλλά όχι επί την άποψη ότι απλά δεν κάνουμε τίποτα και βγαίνουμε σαν προαύλιο και εκτονωνόμαστε. Οι αναμνήσεις που έχω και η εμπειρία από τα μαθητικά μου χρόνια είναι πολύ, πολύ θετικές. Είχα την τύχη πραγματικά να έχω εξαιρετικούς γυμναστές σε όλες τις χρονιές μου στο σχολείο που όχι μόνο κάναμε πολύ επικοδομικό μάθημα γυμναστικής, γνωρίσαμε πραγματικά πολλά αθλήματα, ασχολούνταν μαζί μας, αλλά προσωπικά μου δώσανε και ένα παραπάνω κίνητρο στο να θέλω πραγματικά να κάνω τη γυμναστική επαγγελμά μου. Δηλαδή τον αθλητισμό να τον κάνω επαγγελμά μου. Και πραγματικά το λέω, νιώθω πολύ τυχερή γι' αυτό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει ή την αντιμετώπιση. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος. Γιατί όπως είπαμε και τα κινητικά πρότυπα έχουν αλλάξει. Και θα πρέπει ξανά η γυμναστική ο αθλητισμός να γίνει βίωμα στους ανθρώπους. Για όλα αυτά τα ουσιαστικά τα θετικά που μας προσφέρει, την καλή υγεία ή ένα καλό σώμα ή την ευεξία που νιώθουμε, ή το να εκτονωθούμε και να νιώσουμε ότι είμαστε σε μια ισορροπία. Φυσικά, είναι αρκετά παραγωνισμένη στο ελληνικό σύστημα, σε αντίθεση με τη Σιγκαπούρη, που όντως έχω παρατηρήσει ότι η γυμναστική έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν οι ώρες στο εκπαιδευτικό σύστημα και παράλληλα υπάρχουν έξτρα ώρες κάθε σχολείο που τα παιδιά επιλέγουν ουσιαστικά ένα άθλημα και μπορούν να κάνουν και επιπλέον προπονήσεις. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος τους, να αρχίσουν τα παιδιά να εξωτερικεύονται και να πηγαίνουν, να δραστρέφουν προς τον αθλητισμό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλουμε και αυτό το γνωστό νους υγιής εν σωματική, νομίζω όλα χρειάζονται μια ισορροπία και όπως γνωρίζουμε και στην αρχαία Ελλάδα, είχε πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη βαρύτητα η εκπαίδευση και του νου και του σώματος παράλληλα. Με την καταγγελία ότι έρχονται δύσκολες μέρες για την ελληνική κοινότητα στη Σιγκαπούρη, γιατί μας έχετε απειλήσει ότι τα πρωινά θα κάνουμε προπονήσεις. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την όμορφη συζήτηση που είχαμε και εύχομαι να συνεχίζετε αυτό το όμορφο έργο και πολλά παιδιά να είναι χαρούμενα κάνοντας αυτά που αγαπάουν, να αθλούνται και να παίζουν ποδόσφαιρο κάτω από τη δική σας καθοδήγηση. Και είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που σας έχουμε μαζί μας στη Σιγκαπούρη. Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά εύχομαι όλα τα παιδιά και όχι μόνο στη Σιγκαπούρη, σε όλο τον κόσμο να μπορούν να βιώνουν, να αθλούνται και να παίζουν ποδόσφαιρο και οποιοδήποτε άθλημα αγαπάνε. Ο αθλητισμός είναι υγεία και θα πρέπει να προάγει και όλες τις αξίες και τα ιδεώδη και τα Ολυμπιακά ιδεώδη που πραγματικά είμαι περήφανη για ένα ακόμα λόγο που είμαι και Ελληνίδα,
γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκινήσαν από εδώ και αρκετές φορές σε συζητήσεις και σε διάφορα course που κάνουμε στη Σιγκαπούρη, τα Ολυμπιακά διαδίδυνα βρίσκονται πολύ ψηλά στην αντίληψη όλων των ανθρώπων και νομίζω ότι θα πρέπει οποιοδήποτε θέλει να αθληθεί, οποιοδήποτε αγόρι ή κορίτσι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, να μπορεί και να έχει τις συνθήκες και το περιβάλλον, το υποστηρικτικό, να μπορεί να κάνει το αγαπημένο του άθλημα. Ευχαριστώ και πάλι. Προπόνηση τη Δευτέρα. Αυτό ακούγεται σαν απειλή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που παραμείνετε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Τάμα. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι κι ας μην μοιάζει με σωστό. Στις σκιές σου να μιλήσω κι όλα πίσω να τα αφήσω. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό.